Αλέξης Γεωργούλης. Άλλοι δεν βλέπουν την ώρα τη στιγμή να αποδημήσουν στην Αμερική. Άλλοι δεν βρίσκουν άκρη, όπως λέει, και κλαίει το LA. Και εκείνος έρχεται να γκρεμίσει το όνειρο, λέγοντας ότι η ζωή στο Λος Άντζελες είναι βαρετή. Πώς είναι η ζωή στο Λος Άντζελες? Βαρετή. Okay. Εδώ περνάμε πολύ πιο όμορφα. Γι' αυτό θέλω να μας τη χαλάσουμε κιόλας, καταλάβατε. Έχει μια ρουτίνα η οποία ακόμα και σαν ηθοποιός δεν μπορείς να την παλέψεις, γιατί ακόμα και σαν ηθοποιός έχεις ρουτίνα και εκεί. Είναι λίγο βιομηχανοποιημένο το πράγμα. Έτσι, μπράβο, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ τουλάχιστον η Κρίση και το Χαράτσι ξεχυλίζουν από ρομαντισμό. Έρχεται ο λογαριασμός μαζί με συλλεκτικό CD με τραγούδια εμπνευσμένα από το φεγγάρι. Επειδή ακούγεται συνέχεια η Ελλάδα, κρίση, 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 αρχίζει και γίνεται σαν διαφήμιση αυτό. Και μάλλον στα καλλιτεχνικά δουλεύει καλύτερα. Μας υποστηρίζουν. Δηλαδή γίνεται μια διαφήμιση χωρίς να την πληρώνουμε. Είδατε, ουδέν κακό αμυγές καλού. Η Κρίση ανοίγει το δρόμο στα πρωτοπαλίκαρα της υποκριτικής, στους πολυτάλαντους της τέχνης, στους πρεσβευτές της ελληνικής κουλτούρας, βλέπε Αλέξης. Άσε που η πατρίδα του ζητά ξανά. Αλέξη, εδώ οι επαγγελματικές προτάσεις έχεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις στην υποσυζήτηση, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα κάτι. Δεν πληρώνω. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, όχι, πληρώνω. Έξω πώς είναι τα πράγματα. Δεν πληρώνω όπως πληρώνω, αλλά εντάξει. Έξω πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι κάνεις? Και έξω δεν πληρώνουν. Όταν το ταλέντο είναι ανεκτίμητο, μπορούν να σε προσβάλλουν έτσι? Δουλεύω πάνω σε κάποια σενάρια, δεν έχω να πω τώρα κάποια νέα. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Όχι πολύ όμως, γιατί η ιστορία δεν μπορεί να περιμένει, Αλέξη. Κάτι άλλο στη ζωή σου που να μην ξέρουμε, κάποια γυναίκα ίσως να έχει μπει, να μην το γνωρίζουμε, να είναι Αμερικανή. Καληνύχτα! Και όνειρα γλυκά.